Η χρονιά ρεκόρ στις αφίξεις δεν ήταν χρονιά ρεκόρ και για τα τουριστικά καταλήματα που άκουγαν για εντυπωσιακά έσοδα, αλλά θεαματικές κρατήσεις και εισπράξεις δεν είδαν. Το τέλος του καλοκαιριού τους βρήκε να κάνουν ταμείο χωρίς μεγάλες προσδοκίες. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε εμείς είναι ότι υπάρχει δουλειά, υπάρχουν πληρώτες, υπάρχουν κρατήσεις, αλλά περιμένουμε πολύ περισσότερες κρατήσεις και πολύ υψηλότερες πληρότητες σε όλες τις περιόδους. Γιατί βλέπουμε ότι τα νούμερα που δεν αντικατοπτρίζονται ακριβώς τα νούμερα του αεροδρομίου και τα νούμερα των εισερχόμενων επισκεπτών δεν αντικατοπτρίζονται στις δικές μας κρατήσεις. Οι καταστηματάρχες είδαν τουρίστες να μπαίνουν στα μαγαζιά τους και ελπίζουν ότι και το φθινόπωρο θα συνεχιστούν οι διακοπές για τους ξένους επισκέπτες, αλλά γνωρίζουν καλά ότι τα λειτουργικά έξοδα θα απορροφήσουν πολλά από τα κέρδη τους. Εντάξει, ικανοποιητικά, αν σκεφτείτε ότι 2 χρονιές είμαστε σχεδόν κλειστά, αρκετά καλά μπορούμε να πούμε. Σίγουρα θα κρατήσει, πάντα κρατάει ο Οκτώβρης και κατά ψέματα μέχρι αρχές Νοεμβρίου. Φέτος είχε περισσότερο τουρισμό, θεωρώ, από κάθε άλλη χρονιά. Ήτανε, τουλάχιστον αριθμητικά, ήτανε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ. Το πρόβλημά μας βέβαια ήταν ότι οι ανατιμήσεις, οι οποίες παρόλο που είχε δουλειά δεν μας βοήθησαν στο να έχουμε κερδοφορία, καταλάβατε. Σίγουρα στα περισσότερα από 50% και πάνω. Στα περισσότερα. Οι ανατιμήσεις. Ναι. Τώρα τα τουριστικά καταλήματα ελπίζουν με τη βοήθεια του καιρού στους τουρίστες του φθινοπόρου, καθώς διαφορετικά κάποια θα κλείσουν στα μέσα Οκτωβρίου. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχουμε τις πληρότητες που είχαμε το 19. Στα περισσότερα καταλήματα οι πληρότητες δεν αγγίζουν πολύ ψηλά ποσοστά τον Οκτώβριο. Αυτό δεν είναι ένα πολύ θετικό κλίμα, ένα θετικό μήνυμα. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό και να έχουμε πολλές κρατήσεις last minute. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει ο καιρός, γιατί είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Οι τιμές θεωρώ ότι είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Αυτοί που απολαμβάνουν τις μέρες χαλάρωσης στην Κρήτη χωρίς να αγχώνονται για πληρότητες και λειτουργικά έξοδα είναι οι τουρίστες, καθώς μπορούν να συνδυάσουν τις ζεστές μέρες του Σεπτεμβρίου με τις αποδράσεις στο νησί. The Czech Republic. Είμαστε από την Τσεχία. Επιλέξαμε το Σεπτέμβριο για τις διακοπές μας, γιατί τώρα έχουμε άδεια. Προτιμούμε περισσότερο τα αξιοθέατα από τις βουτιές. Το ξενοδοχείο είναι παραθαλάσσιο, οπότε συνδυάζουμε θάλασσα και ξεκούραση. Πάντως, ο καιρός αποδεικνύεται σύμμαχος για τους τουρίστες που θέλουν να κάνουν διακοπές στην Κρήτη αυτή την περίοδο.